Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Web TV στο Μετρόπολη 95 και 5. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια ημερομηνία που δυστυχώς έχει μείνει ανεξίτηλα γραμμένη στις μνήμες όλων μας λόγω του τραγικού συμβάντος του τρομοκρατικού χτυπήματος που είχαμε πριν από 19 χρόνια, 11 Σεπτέμβριου του 2001, στη Νέα Υόρκη στους Δίδυμους Πύργους. Αφήνουμε το παρελθόν, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε μπροστά μας ένα πουσουκού ιδιαίτερα γεμάτο. Έχουμε πρεμιέρες σήμερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει και ο Άρης στις 6:15 με τη Λαμία και ο ΠΑΟΚ στις 8:30 με τη Λάρισα. Έχουμε αύριο τελικό κυπέλλου στην Ελλάδα, τελικό ντροπής θα το πούμε, γιατί δεν άλλο έτσι πιο υπηκή χαρακτηρισμό δεν μπορώ να βρω προσωπικά. Έχουμε πρεμιέρα στην Premier League, έχουμε πρεμιέρα στην Championship, στην Primera Division, σε Segunda Division. Ξεκινάνε και οι Ολλανδοί και οι Τούρκοι και οι Αυστριακοί και οι Δανείοι. Παίζουν μπάλα και οι Γερμανοί αυτό το Σαββατοκυριακό, από σήμερα κιόλας. Έχουμε τον πρώτο γύρο του κυπέλου στη Γερμανία. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και η Bundesliga και η Serie A στην Ιταλία, με τη Serie B να κάνει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και θυμίζει καλοκαιρινό το τοπίο τα Σαββατοκύριακα, αφήνοντας φυσικά έξω τις θερμοκρασίες, έτσι, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να φύγει και αυτό το σουκού για μπάνιο και καλά θα κάνει, έτσι, με τόσο πολύ ζέστη που θα έχει. Λοιπόν, χωρίς να χάνουμε χρόνο, πάμε να κρατήσουμε κάποια tips, κάποια στοιχεία, κυρίως όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι, και θα το καθιερώσουμε έτσι σε κάθε εκπομπή Παρασκευής εδώ στο Web TV του Μετρόπολης. Θα κάνουμε ένα σκανάρισμα, ένα σύντομο σκανάρισμα του κουπονιού, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές επεξηγήσεις. Ούτως ή άλλως, ό,τι θέλετε σε επεξήγηση, σε αιτιολόγηση, αρθρογραφία, ειδήσεις, βαθμολογίες, τα πάντα όλα θα υπάρχουν σε κάθε σαββατιάτικο στοιχηματικό ένθετο MetroBet, στην αυριανή εφημερίδα την MetroSport. Θα βρίσκεται τα πάντα όλα που λέμε. Λοιπόν, και θα το καθιερώσουμε έτσι, μια εισαγωγή στο Σαββατοκύριακο, μια αναφορά του προγράμματος και τι κρατάμε σε μια πρώτη φάση, μια πρώτη μελέτη που έχουμε κάνει. Φυσικά την ημέρα των αγώνων πολλές φορές προκύπτουν νέα που διαφοροποιούν την κατάσταση, αλλά σε κάθε εκπομπή Παρασκευής εδώ στο Web TV κάπως έτσι θα κινούμαστε. Και φυσικά πριν ξεκινήσουμε με τα φρέσκα τα κουλούρια, θα πρέπει να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, κυρίως τα γένια του Γιώργου του Σχιζοδήμου, που στο Web TV της περασμένης εκπομπής την Τρίτη έκανε, τολμώ να πω, παπάδες 3 στα 4 με μεγάλες αποδόσεις. Και εμείς στον Aesios Lead τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεχτήκαμε και μηνύματα ευχαριστίες κτλ. Δεν θέλει έτσι να ούτε ενθουσιασμός ούτε να μας παίρνει από κάτω, γιατί στο στοίχημα κυρίως οι άσχημες μέρες είναι περισσότερες. Το θέμα είναι στις καλές μέρες να είμαστε από πάνω. Λοιπόν, πολλά είπα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχουμε. Σήμερα καταρχήν μια διάδα από τη Γαλλία. Το goal-goal στον Bordeaux Lyon. Ήμουνα μεταξύ διπλού και goal-goal. Πάνω κάτω στην ίδια απόδοση, κοντά στο 95, κρατάω το goal-goal. Νομίζω ότι θα έχουμε goal και από τις δύο ομάδες τουλάχιστον, αλλά δεν το αποκλείω να μείνει και στο 1-1. Και ένα άσο από την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, από την National, ο άσος της ιστορικής Μπαστιά, ομάδα που κάποτε είχε παίξει σε τελικό κυπέλλου UEFA, βρέθηκε να παίζει στα τοπικά της Γαλλίας. Παίζει σήμερα εντός έδρας με κόσμο στο γήπεδο, θα έχει περίπου 6.500 κόσμο στο πλευρό της και παίζει με μια ομάδα, την Μπουρκ, που έχει να αγωνιστεί από 21 Αυγούστου με πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού, με δύσκολη μετάβαση στην Κορσική κτλ. Ένας άσος κοντά στο δίφραγκο, άσο λοιπόν Μπαστιά και γκολ στον Bordeaux Lyon και μια επιλογή από την πρεμιέρα της Championship με έναν άνθρωπο που μας έχει στιγματίσει έτσι και τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στον Βλάντα Νίβιτ, ο οποίος ντεμπουτάρει σήμερα στον πάγκο της Watford. Πολύ δύσκολο ντεμπούτο και λόγω αντιπάλου. Παίζει με τη Middlesbrough του Neil Warnock, που και αυτή έχει πολύ ψηλές βλέψεις για την φετινή σεζόν, πάει για άνοδο. Και μάλιστα ο Ίβιτς θα έχει πάρα πολλούς βασικούς εκτός, αρκεί να σας πω ότι ο σκόρ και αρχηγός της ομάδας, ο Τρόι Ντίνι, και ο Ισπανός μάγος, θα τον πω εγώ, ο Ντεολοφέο, είναι μεταξύ των πολλών απόντων που έχει σήμερα ο Βλάντα Νίβιτς. Και με αυτά τα δεδομένα, το να πληρώνει το διπλό της Middlesbrough κοντά στις 4 μονάδες. Και επειδή για Αγγλία μιλάμε, πρεμιέρα χωρίς κόσμο, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο μοιρασμένο το σετ αποδόσεων. Άρα, άσο Μπαστιά και γκολ των Bordeaux Lyon από τη Γαλλία και το διπλό της Middlesbrough για όποιον θέλει να ρισκάρει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, στη Γαλλία, μια και είμαστε σε γαλλικά εδάφη, έχουμε την Κυριακή Κλάσικο, το κλάσικο των Γάλλων, Paris Saint-Germain Marseille, με την Paris χθες να χάνει στη Lens με 1-0 στο πρώτο της μάζι για το πρωτάθλημα, χωρίς 7 βασικούς έπαιξε λόγω κορονοϊού. Πήγανε στην Ήμπιζα, τα έπιανε, δεν ξέρουμε τι άλλο κάνανε. Γούστα βγάλαν πάντως. Γούστα χθες πάντως η Παρί δεν έβγαλε και οι οπαδοί της στη Λανς. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν γούστα οι οπαδοί της Μαρσέη την Κυριακή στο Παρίσι. Όχι ότι θα έχει κόσμο. Η Μαρσέη που είχε να κερδίσει πάρα πολλά χρόνια τους Παριζιάνους, αλλά το timing δείχνει ευνοϊκό τουλάχιστον για να πάρει αποτέλεσμα.
κοντά στο 4,5 είναι το διπλό, καλά πλέον και η ισοπαλία. Δύσκολο να επιστρέψει βάση πρωτοκόλλου κάποιο από του αστέρε Νεϊμάρ, Μπαπέ, Ντι Μαρία και δεν συμμαζεύεται στην 11η των Παριζιάνων λόγω COVID-19. Άρα είναι μια σκέψη μέχρι την Κυριακή όταν θα έχουμε το ρεπορτάζ στην εκπομπή. Θα τα πούμε το μεσημέρι τη Κυριακή, φαβορή και outsider. Σαν λογικό φαβορή, ο άσο τη Λίλ από τη Γαλλία παίζει με τη Μέτ, μια ομάδα που είναι του χεριού τη. Υπάρχει διαφορά δυναμική. Εδώ μπορεί κάποιο να πάει στο άσο με over 1,5 ή στο over 2,5 για να πάρει και μεγαλύτερη απόδοση. Επίση, πρεμιέρα στην Premier League. Σημαντικό παιχνίδι, σημαντικό θα μου πει τώρα πρώτο μάτσι είναι. Παιχνίδι με στοιχηματικό ενδιαφέρον, να το θέσω έτσι πιο σωστά. Έχουμε στο Λονδίνο Tottenham Everton, Μουρίνιο εναντίον Αντσελότη. Με τον Αντσελότη να έχει κινηθεί πολύ δυναμικά. Του έδωσε χρήμα η διοίκηση της Everton, πήρε καλούς παίκτες, πήρε Χάμες Ροντρίγκες, πήρε τον Άλαν από την Νάπολη, πήρε τον Ντουκουρέ από την Watford. Την περιμένουμε δυνατή φέτος στην Everton. Η Tottenham δεν κινήθηκε ιδιαίτερα, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Βέβαια και εδώ πάμε να σπάσουμε μια εξαιρετικά δυσμενή παράδοση, καθώς η Everton, ειδικά στο Λονδίνο, έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει την Tottenham. Νομίζω σαν επιλογή που αναλόγως τι αποδόσεις παίζει ο καθένας και πόσα λεφτά ποντάρει, αλλά δείχνει μια επιλογή. Το διπλό της Chelsea την Δευτέρα στο Brighton. Η Brighton που βάσει ρόστερ δυναμικής θα κινδυνεύσει φέτος. Η Chelsea με πολύ δυνατές μεταγραφές, με Thiago Silva, με Chilwell, με τον Sar, με Havertz, με Werner, είναι η πρωταθλήτρια των μεταγραφών. Με τον Frank Lampard στον πάγκο να συνεχίζει. Πάει για μεγάλα πράγματα φέτος η Chelsea. Όχι ότι και πέρυσι στέρισε, τέταρτη τερμάτισε. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει τον Brighton. Εδώ βέβαια μιλάμε για μια χαμηλή απόδοση κοντά στο 1,65 και εδώ κάνουμε μια τρίπλα όπως με τη Lille. Με over 1,5 πάει κοντά στο 95, με over 2,5 ανεβαίνει κι άλλο. Αλλά δείχνει το σημείο, το στανταράκι όπως λέμε και δεν μου αρέσει η έκφραση της Αγγλίας. Επίσης από την πρεμιέρα της Τουρκίας, ένα άσο που πληρώνει και καλά είναι η Trabzonspor. Trabzonspor Besiktas είναι κοντά στο 2,10 με 2,15. Εδώ έχουμε και εικόνα από την Besiktas. Την είδαμε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ εντελώς ανέτοιμη, φουλ αποδυναμωμένη. Ό,τι καλύτερο είχε έφυγε. Τα κενά των βασικών που έφυγαν δεν καλύφθηκαν. Η Τραμπζονσπορ και η Πελούχος λίγο έλειψε να κάνει πέρυσι το double και από αυτήν φύγανε παίκτες, αλλά σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση ανετοιμότητας που έδειξε ότι βρίσκεται η Μπεσίκτας. Ίσως να θέλει να πάρει και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς η Μπεσίκτας ήταν η ομάδα που της έκλεψε τρόπον την άτυπη θέση στην Ευρώπη και αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Στο 2-10 με 2-15 νομίζω είναι ένα καλό σημείο ο άσος της Τραμπζονσπορ. Αποσεγούντα division, ο άσος της Τενερίφη στην Κυριακή είναι Τενερίφη Μάλαγα το παιχνίδι. Η Μάλαγα λόγω πολύ μεγάλων οικονομικών προβλημάτων τολμώ να πω ότι βαράει διάλυση. Έχει μείνει με 12 επαγγελματίες. Να δούμε ποιοι θα παίξουν στην Τενερίφη την Κυριακή. Η Τενερίφη ξεκινάει τη χρονιά για άνοδο. Ένα άσο του 75 με ένα 80 δείχνει να είναι μία από τις επιλογές του Σαββατοκύριακου. Και θα σταθώ σε δύο καλοπληρωμένα για Βέλγιο και Ολλανδία πρωταθλήματα που έχουν full to goal, πολλά goal και over. Δύο καλοπληρωμένα over από τις κάτω χώρες. Στο αυριανό Leuven Standard Liège με το over να είναι στο 2+ και με το κυριακάτικο Groningen Eindhoven το over να είναι κοντά στο 95. Εδώ φυσικά ξεχωρίζει ο Άριεν Ρόμπεν, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα από την οποία έφυγε για να κάνει την σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό και που δεν πήγε, Chelsea, Real, Bayern κτλ. Ο Ρόμπεν, ο οποίος σκόραρε και στην πρόβα Τζενεράλ της Groningen την περασμένη εβδομάδα. Πληρώνει πολύ. Εγώ όταν βλέπω over σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, σε τέτοια πρωταθλήματα κοντά στο 95 και δίφραγκο, με κλειστά μάτια που λέμε, πηγαίνω σε αυτές τις επιλογές. Εδώ κάπως, κάπου εδώ θα κινηθούμε. Αυτό θα αποτελεί σαν βάση η εκπομπή στο Web TV κάθε Παρασκευή και είπαμε την ημέρα των αγώνων και μέσω της εφημερίδας και μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών θα εμπλουτίζουμε το ρεπορτάζ και θα προσταφέρουμε επιλογές. Καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε στα μικρά παιδάκια μας που την Δευτέρα, επιτέλους θα πω εγώ, θα επιστρέψουν στα Θρανία καθώς 6 περίπου μήνες ήτανε στη Ρέκλα. Τα λέμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.